Γεια σας και πάλι, συνεχίζουμε τα βίντεο με τα εκπαιδευτικά αντικείμενα H5P. Θα δείξουμε τώρα το τύπο αντικειμένου quiz ή question set, με τον οποίο δημιουργούμε ένα quiz με διάφορους τύπους ερωτήσεων, πολλαπλή επιλογή, να επιλέξουμε λέξεις, να σύρουμε στα κενά ή να συμπληρώσουμε τα κενά και να πάρουμε ένα τελικό αποτέλεσμα. Θα το αναζητήσουμε ως question set. Ξεκινάω λοιπόν από εδώ. Θα το ονομάζω για παράδειγμα quiz τα φρούτα. Αφήνω λοιπόν τα υπόλοιπα όπως είναι προς το παρόν το δίκτυ προόδου, αν θέλω το βάζω κουκίδες, ας το βάλω κείμενο. Και ξεκινάω λοιπόν να βάζω ερωτήσεις. Θα προσθέσω λοιπόν την πρώτη ερώτηση που υπάρχει ήδη. Απλά να επιλέξω τον τύπο. Θα επιλέξω multiple choice για αρχή. Μια ερώτηση πολλαπλής επιλογής. Για παράδειγμα, τι χρώμα έχει το ακτινίδιο. Βάζω λοιπόν τίτλο και ερώτηση το ίδιο. Η ερώτηση είναι αυτή που εμφανίζεται στο χρήστη. Ο τίτλος είναι ένας τίτλος για την ερώτηση στην αναζήτηση που θα έχω όταν θα ψάχνω τα αντικειμενά μου. Και ορίζω λοιπόν διαθέσιμες επιλογές. Εδώ έχω τα διάφορα χρώματα, για παράδειγμα πράσινο, μια επιλογή, άλλη επιλογή Μπορώ να θέλω ως επιλογή να προσθέσω, βάζω λοιπόν και άλλη επιλογή, να έχω εδώ και το άλλο χρώμα και να ορίσω, μένει να ορίσω ποια θα είναι η σωστή επιλογή, εδώ θα είναι το πράσινο, μπορώ να έχω παραπάνω επιλογές και η ερώτηση να γίνει με πολλαπλές επιλογές. Αν θέλω βάζω μια ειδική ανατροφοδότηση μόνο για την ερώτηση, αλλά τα αφήνω όπως είναι και κάθε άσκηση έχει διάφορες ρυθμίσεις, αλλά καλό είναι να έχουμε αυτές τις ρυθμίσεις γενικές για όλο το κουρίς, θα δούμε μετά πώς θα το κάνουμε αυτό. Έγινε λοιπόν η πρώτη ερώτηση, ας κάνω μια δημιουργία την πρώτη φορά για να αποθηκευτεί αυτό, ας το ονομάσω 2 γιατί έχω ήδη άλλο ένα με το δημιουργία μπαίνω λοιπόν στην οθόνη προβολής του quiz έχω μόνο μία ερώτηση ας πάω λοιπόν ξανά στην επεξεργασία να βάλω και μια δεύτερη ερώτηση θα βάλω τώρα μια ερώτηση mark the words δηλαδή επιλέξτε τις σωστές λέξεις. Και θα βάλω λοιπόν, θα πρέπει να κάνει κλικ στις λέξεις που έχουν φρούτα. Βάζω ίδιο τίτλο και περιγραφή για την άσκηση. Και εδώ πρέπει να βάλω στο πεδίο κειμένου, εμφανίζονται αρχικά οι οδηγίες, πώς κάνω αυτή την άσκηση, Βασικά είναι πολύ απλό. Θα το δείξω λοιπόν εδώ. Κάνω αντιγραφή αυτό το κείμενο. Σημειώνω τις λέξεις τις σωστές με αστερίσκο στην αρχή και στο τέλος. Όπως βλέπετε εδώ έχω μία λέξη που θα πρέπει να επιλέξει, δύο μανταρίνια. Κάθε λοιπόν σωστή λέξη πρέπει να είναι σημειωμένη με αστερίσκο στην αρχή και στο τέλος. Αν δεν το θυμάστε αυτό, στο εμφάνιο των οδηγιών σας λέει ακριβώς τι πρέπει να κάνετε. Και αν για κάποιο λόγο πρέπει να βάλετε και έναν αστερίσκο στο κείμενο, θα πρέπει να το σημειώσετε με δύο αστερίσκους. Και έχει τελειώσει λοιπόν ε, αυτή, αυτός ο τύπος ερώτησης. Σημειώνω όσες λέξεις θέλω στο κείμενό μου με αρχή και τέλος τον αστερίσκο. Για να κάνουμε λοιπόν ενημέρωση. και έχουμε κάνει αυτού του τύπου την ερώτηση. Για να δούμε είναι σωστό. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Και εδώ να πούμε κάτι ότι αυτή η άσκηση για παράδειγμα έχει τέσσερις πόντους ανάλογα με τα πόσες επιλογές έχω ενώ στην προηγούμενη έχω έναν πόντο και έτσι βγαίνουν οι πόντοι η συνολική του κουίζ. Αυτό μπορεί να αλλάξει, το δούμε μετά πώς μπορεί να γίνει. Αν θέλουμε δηλαδή κάθε ερώτηση να πιάνει ένα βαθμό, πατάω λοιπόν επεξεργασία να γυρίσω πίσω, να πάω στην άλλη ερώτηση. Προσθήκη λοιπόν ερώτηση, θα βάλω τώρα τον τύπο ε, σύρετο κείμενο όπου σέρνουμε drag the text, όπου σέρνουμε τις λέξεις στα κουτάκια, βάζω ίδιο τίτλο και περιγραφή και εδώ παρόμοια με την προηγούμενη άσκηση ορίζω τις λέξεις που θα πρέπει να σύρω με αστεράκι. Και έχει και κάποιες άλλες εδώ εξτρά επιλογές, αν θέλω μπορώ να βάλω επεξηγηματικό κείμενο ή και ειδική ανατροφοδότηση με συν Αλλά θα το κάνω εγώ πιο απλό. Ορίζω λοιπόν στο κείμενό μου τις λέξεις που θα πρέπει να σύρει στο κείμενο με αστεράκι στην αρχή και στο τέλος. Ενημέρωση. Και για να δούμε τώρα τι κάναμε. Είναι αυτή η ερώτηση που σέρνουμε τις λέξεις στα κενά. Να επιστρέψουμε λοιπόν στην επεξεργασία. Μένει, ας δούμε ακόμα μία ερώτηση, προσθήκη ερώτηση. Θα βάλουμε τώρα την fill in the blanks. Γεμίστε δηλαδή τα κενά, συμπληρώστε τα κενά με τις λέξεις που λείπουν. Και εδώ παρομοίως βάζω τις λέξεις που λείπουν με αστερίσκο, αλλά έχω και μια άλλη επιλογή, θα το δούμε μόλις τώρα, γιατί θα συμπληρώνουν οι μαθητές το κενό, οπότε μπορεί να μην βάλουν τόνους, αντί να γράψουν μικρά, να γράψουν κεφαλαία. Οπότε εδώ βλέπετε μπορούμε να έχουμε έχουμε πάλι με αστερίσκο αρχή και τέλος. Αν θέλω όμως μια λέξη να έχει δύο επιλογές σωστές, π.χ. τη λέξη μπανάνα με μικρά και με κεφαλαία. Οπότε να πάρει και τα δύο σωστά. Και είχα και μια άλλη πρόταση. Εδώ βάζω το κείμενο όπως θέλω, με όσες προτάσεις θέλω και όσες λέξεις θέλω να είναι με αστερίσκο. Και έχω τελειώσει με, τους, με τις ερωτήσεις μου. Υπάρχουν και άλλων ειδών ερωτήσεις που μπορεί να βάλετε σωστό λάθος που είναι παρόμοιο. Το essay βάζουμε να συμπληρώσει ελεύθερο κείμενο, οπότε δεν έχουμε αυτόματη βαθμολόγηση. Βάζει δηλαδή όποιο κείμενο θέλει ο μαθητής. Και υπάρχει και ένας άλλος τύπος που μπορείτε να βάλετε, το drag and drop, όπου σέρνουμε κείμενο σε εικόνα. Α δούμε λοιπόν τι έχουμε κάνει μέχρι τώρα. Να πατήσω ενημέρωση. Έχει σχεδόν τελειώσει το quiz. Τώρα εγώ κάνω στα γρήγορα κάποιες απαντήσεις. Εδώ λοιπόν πρέπει να γράψω τη λέξη μπανάνα και μήλο. Αλλά μπορώ να το γράψω και με κεφαλαία όπως είχα ορίσει για να το πάρει σωστό και αυτό. να δείξουμε και πώς εμπλουτίζουμε με εικόνες κάποιες, κάποια ίδια ερωτήσεων, όπως για παράδειγμα το Multiple Choice, στο κουτάκι εδώ μέσω μπορούμε να ορίσουμε μια εικόνα ή ένα βίντεο που θα εμφανίζεται μαζί με την ερώτηση. Βάζω λοιπόν μια εικόνα εδώ και να δούμε και εδώ δεν υπάρχει, βλέπω, στη ούτε εδώ στο συμπληρώστε στα τα κενά έχει κουμπάκι στοιχεία πολύ μέσων άρα μπορώ και εδώ να βάλω μια εικόνα και θα φαίνεται λοιπόν αυτή η εικόνα πάνω από την ερώτηση Φαίνεται λοιπόν εδώ μπορεί και να την μεγαλώσει ο χρήστης. Και εδώ η άλλη εικόνα που βάλαμε. Αυτά λοιπόν είναι τα βασικά για το αυτό το τύπο ερώτησης. Τώρα να δούμε, έχουμε και κάποιες άλλες επιλογές και ρυθμίσεις που μπορούμε να κάνουμε. Καταρχήν να δούμε λίγο την εισαγωγή. Μπορώ αν θέλω στο quiz μου, εδώ που έχει το πλαίσιο εισαγωγή, να βάλω μια νέα κάρτα που θα εμφανίζεται πριν την έναρξη του quiz. Να δώσω λοιπόν τίτλο και εισαγωγικό κείμενο και μια εικόνα φόντου. Για να το κάνουμε αυτό, θα βάλω λοιπόν ένα τίτλο, πόσα γνωρίζεις για τα φρούτα και κάποιες οδηγίες, ένα εισαγωγικό κείμενο που θα εμφανίζεται και μια εικόνα φόντου εδώ λοιπόν, επίτηδες έχω διαλέξει μια εικόνα που έχει διαφάνεια για να μην πηγαίνει πάνω από το κείμενο. Πατάω λοιπόν, φορτώνω την εικόνα. Εδώ θα είναι εικόνα αυτό που μπορεί να πάει σε όλο το quiz, αλλά καλύτερα να το αποφύγουμε αυτό, γιατί θα έχουμε θέματα με την εμφάνιση του κειμένου. Άρα λοιπόν έχω κάνει τον εισαγωγικό τίτλο και εμφανίζεται τώρα και αυτή η κάρτα εδώ πέρα στην εισαγωγή μπορώ να ξεκινήσω το quiz και βλέπουμε κάτι αν θέλουμε τώρα να ρυθμίσουμε τον τρόπο του quiz αν θα είναι καθαρά αυτοαξιολόγηση δηλαδή να μπορεί να ελέγχει το σωστό να, κάνει να βλέπει τη λύση να κάνει επανάληψη να πηγαίνει μπρος πίσω όλα αυτά λοιπόν μπορούμε να τα ελέξουμε. Α, πάω στο τέλος, εδώ που λέει ολοκληρώθηκε για παράδειγμα. Όχι, εδώ εμφανίζω το τι θα εμφανίσει στο τέλος. Στο ρυθμίσεις κουμπιών λοιπόν, αν θέλω να εμφανίζεται το κουμπί ελέγχου, άρα εδώ εμφανίζεται το βγάζω, Και όταν το έβαλα βλέπετε ε, έφυγαν και επιλογές να μην εμφανίζονται δηλαδή το κουμπί λύση και επανάληψη. Αν θέλω π.χ. να εμφανίζεται ο έλεγχος αλλά να μην εμφανίζεται το κουμπί λύση πατάω εδώ απενεργοποιημένη. Για να απενεργοποιήσω λοιπόν τη λύση και την επανάληψη. Αλλά θα εμφανίζεται ο έλεγχος. Αν θέλω τίποτα από αυτά βγάζω το κουμπάκι έλεγχος. Ενημέρωση. Και αυτές οι ρυθμίσεις θα πάνε για όλες τις ερωτήσεις. Βλέπουμε λοιπόν δεν έχω να εμφανίζεται κάποιο κουμπάκι για τη λύση ή την επανάληψη μιας ερώτησης. Δεν με αφήνει να προχωρήσω γιατί πρέπει να τα συμπληρώσω όλα εδώ. Σε κάθε ερώτηση να έχω συμπληρώσει κάτι. Και στην ολοκλήρωση έχω λοιπόν το δικαίωμα επανάληψης και λύσης. Αν θέλω να το αλλάξω και αυτό, πάλι από τις γενικές ρυθμίσεις, εδώ στο ολοκληρώθηκε, αν θέλω μπορώ να κρύψω τα αποτελέσματα εντελώς ή να κρύψω μόνο το κουμπί λύσης και επανάληψης που υπάρχει στο τέλος. Και επίσης μπορώ να ορίσω και να, μια συνολική ανατροφοδότηση, να βάλω π.χ. τρεις κλίμακες από 0 μέχρι 40 για παράδειγμα, από 40 μέχρι ας πούμε 74 και να πω εδώ ας πούμε τους διαφορετικούς χαρακτηρισμούς. Ανάλογα λοιπόν με το τι τρόπο θέλουμε αξιολόγησης και ανατροφοδότησης. Ας κάνω λοιπόν εδώ ενημέρωση. Να δούμε και αυτές τις αλλαγές. Και έτσι τώρα εμφανίζεται λοιπόν και μια ανατροφοδότηση. Δεν εμφανίζεται το κουμπί λύση και έλεγχος. Και εμφανίζεται και η βαθμολογία. Και ένα τελευταίο, μια άλλη ρύθμιση είναι να απενεργοποιήσω την πλοήγηση προς τα πίσω, δηλαδή να πηγαίνει μόνο στην επόμενη ερώτηση, να μην μπορεί να πάει στην προηγούμενη. Και αν έχω πολλές ερωτήσεις μπορώ να κάνω τις ερωτήσεις να εμφανίζονται σε μια τυχαία σειρά ή και αν θέλω να κάνω το, Κουίζ διαφορετικό κάθε φορά, αν έχει π.χ. 20 ερωτήσεις συνολικά, να πω να δημιουργήσει ένα quiz με τυχαία 10 από τις 20, να βάλω εδώ ένα αριθμό. Να το ενημερώσω και πάλι. Να δούμε εάν όντω έγινε αυτό που είπαμε πριν, δηλαδή είναι τυχαίες βλέπετε η σειρά και δεν μπορώ πια να πάω, να πάω πίσω. Ωραία και αυτό το λοιπόν το quiz κάθε φορά που θα το συμπληρώνει ένας μαθητής ο οποίος είναι συνδεδεμένος σε μια κυψέλη μας μπορούμε εδώ στη δραστηριότητα χρήστη για αυτό το quiz να δούμε τη βαθμολογία να ξαναπάω λοιπόν πίσω για αυτό το αντικείμενο θα βλέπουμε το όνομα του χρήστη και τη μέγιστη βαθμολογία και ποια βαθμολογία έχει πιάσει. Και για να μοιράσουμε ένα οποιοδήποτε αντικείμενο σε μια κυψέλη, θα πάμε λοιπόν στην κυψέλη μας, από το κουμπάκι εδώ κυψέλες, σε μια από τις κυψέλες και στον τοίχο μπορούμε να κάνουμε μια νέα ανάρτηση με το κουμπάκι εδώ ή μη content να επιλέξουμε το αντικείμενό μας να το κάνουμε ανάρτηση. Βλέπουμε λοιπόν έχει γίνει ανάρτηση με το quiz. Αυτά λοιπόν για το είδος αντικειμένου quiz του H5P στο e content.